Έγκλης και κρίσης γωνία. Ο εκδοτικός οίκος Πολύχρωμος Πλανήτης και η Τζένι Χιλουδάκη σας εύχονται καλή ανάγνωση. Από τον πρόλογο του Παναγιώτη Χατζηστεφάνου στο βιβλίο της Τζένι Χιλουδάκη «Έγκλης και κρίσης γωνία». Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι μετριοπαθές για την Τζένι, επειδή η μετριότητα δεν υπάρχει στο λεξιλογιό της. Η Τζένι είναι ιερότερας. Είναι συγγραφέας. Είναι σκηνοθέτης, στάρ και θαυμάστρια της ζωής της. Οι υπόλοιποι απλά κρυφοκοιτάμε μια υπερπαραγωγή που θα ζήλευε και η πιο εφάνταστη χολιγουντιανή επιτυχία. Η Τζένι είναι μια από εκείνες τις φιγούρες που ενσαρκώνουν μια ολόκληρη εποχή και τον πονοκέφαλο της επόμενης μέρας. Όταν πια το πάρτι έχει τελειώσει, το κεφάλι είναι θολωμένο και το τίμημα της ειδονοθυρίας βαρύ και ασήκωτο. Σαν μια εναλλακτική Αλίκη Βουγιουκλάκη, εξίσου όμορφη, εξίσου διάσημη, πιο ερωτική, πιο φορτισμένη, η Τζένι ήταν θέμα συζήτησης πολύ πριν εκραγεί επί κάθε οθόνης και εξοφύλου με το γνωστό σκάνδαλο. Υπήρξε η μοιραία καψούρα πολλών ανδρών και επικίνδυνος αντίζηλος πολλών γυναικών, διάσημη ως Καλονή, μοντέλο περιοπής, κορίτσι της πόλης και των δεξιώσεων, ψυχή των πάρτι και των κλαμπς, είδωλο της μόδας, μούσα. Η ίδια λέει: «Δεν είμαι το παπί που κράζει κύκνος. Δεν είμαι το μοντέλο, η συγγραφέας, το σκάνδαλο. Η κοκαίνη που καίει τη μύτη σου και την ψυχή σου. Δεν είμαι ο εθισμός σου στο τζόγο και στο γεμάτο ψυγείο. Δεν είμαι το χιστοδοχείο και η ψυχολόγος σου. Δεν είμαι φίλη, η μάνα και η αδερφή σου. Δεν είμαι η πουτάνα, μα ούτε ο ταβατζή σου. Δεν είμαι η τραβεστή, η τρανς, η διεμφυλική αλλαξοφιλή σου. Δεν είμαι ο πούστης και η λεσβία σου. Δεν είμαι ο Χριστός και ο σαμάνος σου. Δεν είμαι η αναρχία και το γαλαζοπράσινο χρώμα σου. Δεν είμαι ο φασίστας, ο ρατσιστής και το αυγό του φιδιού σου. Δεν είμαι το celebrity και η λαϊκιά σου. Δεν είμαι το κόκκινο και το μαύρο σου, το άσπρο και το γκρί σου. Δεν είμαι το ροζ και η κλειταρότρυπά σου. Δεν είμαι το φακελάκι και η γραφειοκρατία σου. Δεν είμαι η χώρα και η πατρίδα σου. Δεν είμαι ο κίτρινος δημοσιογράφος ή ο ακτιβιστής σου. Δεν είμαι το νεκρό ζώο που έσφαξες για τη γούνα, το κρέας και την διασκέδασή σου. Δεν είμαι η χαρά, ο εφιάλτης, το δάκρυ και το αίμα σου. Ο καθρέφτης σου είμαι. Άνοιξε τα μάτια σου τώρα. Κοίτα καλά. Πάμε από την αρχή. Πώς σε λένε? Δεν έχω όνομα. Γιατί πρέπει να έχω όνομα? Και τον καθρέφτη σου θα τον σπάσω. Με τόσες ταμπέλες δεν διακρίνω τη μορφή μου». Πολλοί άνθρωποι διάβασαν το βιβλίο και έγραψαν στον τοίχο της Τζένις: «Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Ελπίζω να μου επιτρέπεις τον ενικό μιας και σε νιώθω φίλη μου, πραγματική φίλη μου. Που στεναχωριέμαι όταν δεν είσαι καλά. Που χαίρομαι όταν είσαι χαρούμενη. Που χαίρομαι όταν συμφωνούμε σε διάφορα θέματα που κατά καιρούς ποστάρεις και που θυμώνω όταν δεν συμφωνούμε. Έτσι είναι όμως οι σωστές σχέσεις, έτσι δεν είναι? Σου είχα στείλει κάποτε ένα μήνυμα και σου έλεγα πως είσαι η ψυχανάλυσή μου. Έτσι είναι. Περνάω πολύ ωραία μαζί σου και στεναχωριέμαι που θα μένουμε κοντά. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνουμε καλή παρέα. Αν και δεν ξέρω μπιρίμπα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Αγόρασα το βιβλίο σου και ξέρεις τι λέω? Είναι της φίλης μου, της Τζένις. Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι σαν να μου μιλάς προσωπικά. Και το εννοώ γιατί νιώθω ιδιαίτερη, καθώς τα αντίτυπα είναι αριθμημένα. Όλο το διάβασα. Το έφαγα. Γέλασα πολύ. Στεναχωρέθηκα πολύ. Στο τέλος ένιωσα πιο φίλη μου. Μου λέει η μαμά μου: «Άστο να το διαβάσω και το παίρνεις το Πάσχα που θα έρθεις». Το διάβασε μέσα σε 2,5 ώρες η μανούλα μου. Καλησπέρα. Μετά από περίπου 3 εβδομάδες διάβασα το βιβλίο σου. Ένα πράγμα μόνο θα πω. Σε ευχαριστώ για την κατάθεση ψυχής σου. Η αλήθεια είναι πως μερικά σε μια με νευρίασες, αλλά στο τέλος με έκανες να δακρύσω και να σε συγχαρώ για τη δύναμη που έχεις. Να σε έχει ο Θεός, ή όποια είναι αυτή η δύναμη που μας ορίζει, πάντα καλά. Το αξίζεις. Τελείωσα το βιβλίο σου. Ήμουν εντελώς απροετοιμαστή και ανυποψίαστη για όλα. Λοιπόν, ενώ νομίζω ότι τίποτα δεν με σοκάρει πια, την πάτησα. Την πιο σκληρή συνέντευξη που έκανε άνθρωπος μέχρι τώρα την έκανες εσύ στον εαυτό σου και φυσικά μεταδίδεται δημοσίως.
Με μπέρδεψες, με θύμωσες, με εκνεύρισες, με σακάτεψες κάποιες στιγμές και μου ανέτρεψες για μια ακόμη φορά κάποιες σταθερές που νόμιζα ότι υπήρχαν. Τρομερό. Τελικά εσύ είσαι γεννημένη για να γίνεσαι είδηση. Αυτό είναι κατάρα και χάρισμα μαζί. Το τέταρτο βιβλίο της Χιλουδάκη κυκλοφορεί ήδη στον Γιάννο Πολιτεία, Πατάκη, Παπασωτηρίου, Free Thinking Zone, Floras και στα Public.